δύναμη απέναντι στον ρωσικό παράγοντα, να το πω διαφορετικά, είναι μια αφίδρομη σχέση. Και η Ρωσία είναι αδύναμη προς τη Γερμανία και η Γερμανία προς τη Ρωσία. Αδύναμος προς τι? Η Ρωσία αναγκάζεται να πουλάει το φυσικό αέριο, αναγκάζεται θεωρητικό αυτό, για να παίρνει ρευστότητα. Η Γερμανία παράγει ρευστότητα, δεν έχει ενέργεια και παίρνει φυσικό αέριο, την έχει ανάγκη από τη Ρωσία. Αυτά για να καταλάβετε τα αυτονόητα. Εάν κοπεί η ροή από τη Ρωσία αύριο το πρωί, Γερμανία τέλος. Παπαλέσον. Τελειώνει. Δεν υπάρχει Γερμανία, γιατί δεν έχει ενέργεια. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με την Τουρκία που δεν έχουν ενέργεια όσοι χρειάζονται για να υπάρχουν. Γι' αυτό και οι Τούρκοι διεκδικούν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν το κάνει τυχαία όταν το κάνει. Ξέρει την ανάγκη που έχει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της Γερμανίας είναι η ενέργεια. Το δεύτερο πρόβλημα της Γερμανίας και μεγάλο είναι ότι στρατιωτικά έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Γερμανία μετά το δεύτερο πόλεμο αναγκάστηκε να διαλύσει το στρατό της, αναγκάστηκε να μην έχει δικό της στρατό, αλλά ακούστε οξύμορο. Οι Αμερικανοί της επέτρεψαν να παράγει όπλα. Άκου γραμμένα. Στρατό της απαγόρευαν να έχει η Αμερικανική Γερμανία. Τι απαγόρευσαν, το δέχτηκε η Γερμανία. Αλλά την άφησαν να παράγει όπλα. Άρματα μάχης, πολεμικά σκάφη, αεροπλάνα. Για να καταλάβετε, να είναι τι φοβούνται οι Αμερικανοί. Μετά την οικονομική ευρωστία και την τεχνολογική εξέλιξη, μην τους κάθει μια Γερμανία με στρατό και πάμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί να γίνει εδώ, αλλά το θέλουν στην Κίνα. Εκεί. Ανατολικά. Για άλλους λόγους. Άλλη φορά τα συζητάμε αυτά. Άρα λοιπόν η Γερμανία, αφού δεν έχει στρατό, είναι στρατιωτικά αδύναμη. Οικονομικά ισχυρή, τεχνολογικά ισχυρή, κεφαλαιοκρατικά ισχυρή, αλλά στρατιωτικά αδύναμη. Άρα λοιπόν αυτός ο φορέας, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, δεν μπορεί να επιβάλλει όλα τα προηγούμενα δεν έχει στρατό στην δική της ισχύ. Άρα κατά τον Θουκυδίδη είναι μια αδύναμη χώρα. Απλά είναι τα πράγματα για να καταλαβαίνομαστε, εξού και η αντίστασή μου και η αντίδρασή μου στο αναμφισβήτητο γεγονός της μη, τονίζω, σωστής επιλογής των συμμάχων μας από τη Ριζανέλ και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέω τυχαία, κατόπιν ορίμου σκέψεως και αναλύσεως βγαίνουν τα συμπεράσματα με βάση τα πραγματικά τα περιστατικά. Το σχέδιο των Γερμανών είναι συγκεκριμένο, δεν είναι η κορόιδα Γερμανοί. Ήξεραν λοιπόν δεν έχουν στρατό. Ποιο ήταν το σχέδιό τους? Ο δούριος ύπος της οικονομίας. Δηλαδή σου λέει, δεν μου επιτρέπεις να έχω στρατό. Δεν έχω βιομηχανία. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Δια του δούριου ύπου, εγώ θα αλώσω οικονομίες ευρωπαϊκών χωρών για να τις δορυφοροποιήσω και να τις κάνω, θα έλεγα να το πω έτσι, μια χαλαρή συνομοσπονδία υπό την γερμανική εποπτεία και μπότα. Άρα δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα. Υπό τη γερμανική παρακολούθηση στενή και μπότα, όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι τα ξηράκια των Γερμανών. Και όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει όλων των πολιτών, των ηγετών της Γερμανίας. Και το λέω αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι είναι πάρα πολύ περίεργο ένα ιστορικό γεγονός και μου το λένε πολλοί φίλοι. Ξαφνικά καταραίει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία. Καταραίει οριστικά. Αμετάκλητα. Υπήρχαν εκατοντάδες, εκατομμύρια μέλη των Ναζί. Μαζί με τις όμορες χώρες. Στην Πολωνία είχαν ναζιστές. Στην Τσεχία είχαν ναζιστές. Στην Κροατία είχαν ναζιστές. Στην Γαλλία υπήρχαν ναζιστές. Στο Βέλγιο ναζιστές. Στη Γερμανία ναζιστές. Όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν. Πού εξαφανίστηκαν? Δεν τιμωρήθηκαν όλοι αυτοί, εξαφανίστηκαν εντός εισαγωγικών. Η νομεκλατούρα των Γερμανών, βλέποντας τι προαλήφεται, απεγρίθηκαν τον ρόλο του ναζιστή και έγιναν γερμανιστές. Δηλαδή, είπαν δεν είμαστε ναζιστές, είμαστε γερμανιστές και θα παλέψουμε επιταπαρχημένα, συντεταγμένα, ώστε να κάνουμε τη Γερμανία ξανά δυνατή. Δεν εξαφανίστηκαν λοιπόν. Δεν εξαφανίστηκαν οι ναζιστές. Εφαρμόζουν το γερμανικό δόγμα, ζει σήμερα, πολεμάς αύριο. Το δόγμα των Γερμανών είναι αυτό. Ζει σήμερα, δουλεύει σήμερα, είσαι έτοιμος για αύριο, πολεμάς αύριο. Και το κάνουν εδώ και μερικές δεκαετίες, γιατί δεν έχουν ξεφύγει από τη λογική του τέταρτου Ράιχ πλέον, το οποίο έχει επιβληθεί οικονομικά σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία λοιπόν σχεδίασε επί δύο ολόκληρες γενιάς την επάνωδο μέσω της οικονομικής υποδουλώσεως των λαών των κεκατών της Ευρώπης που τους τιμώρησαν για τα ναζιστικά εγκλήματα και στις ιδιωδίες τους. Και οι Γερμανοί τώρα είναι εκδικητικοί. Η γενιά που μας κυβερνάει δεν είναι μακριά από τους Ναζί. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι ο Σόιμπλε είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού των ΕΣΕΣ. Τα ακούς γραμμένα? Όταν ο μπαμπάκας μου εμένα με
μεγάλωνε με τη σβάστικα εδώ του Σόιμπλε πατέρα. Ζήχα και τα λοιπά. Σύντοχοι, δεν μπορεί εγώ ξαφνικά ο Σόιμπλε να έχω μεταλλαχθεί και να έχω γίνει κάτι άλλο. Γιατί η πλήση εγκεφάλου έχει γίνει. Και η συμπεριφορά του, ειδικά του Σόιμπλε και τη Μέρκελ, η οποία είναι ευρωατλαντίστρια όμω, δηλαδή είναι πιο Αμερικανό επηρεασμένη, είναι συγκεκριμένη και συγκροτημένη. Ο Σόιμπλε είναι γνήσιο απόγνωστο ταξιδιωτικό των Εσέ, είναι γερμανιστή, η Μέρκελ είναι ατλαντίστρια. Έχει έναν άλλο προσανατολισμό με ήπια αντίσταση και σύγκρουση με τι ΗΠΑ. Σα τα λέω για να ξέρετε, επαναλαμβάνω, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Διότι οι Αμερικανοί, διαβλέποντα τον κίνδυνο που υπάρχει, διαβλέποντα δηλαδή ότι ελοχεύει ένα κίνδυνο συγκεκριμένο, άρχισαν να χτυπούν οικονομικά τη Γερμανία τα τελευταία 4 χρόνια. Τι άλλο τίτλο, με την Volkswagen, τι με τη Mercedes, τι με την Audi, τι με την Deutsche Bank. Δηλαδή άρχισαν να χτυπούν την οικονομία της Γερμανίας, η οποία απλώθηκε ως γάγγρενα, παρασιτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη, πλην της Κίνας.